Πάμε στην Έλλη Χαχάμη. Τώρα με την Έλλη θα ξεκινήσουμε. Για το φόβο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Γεια σου, Έλλη, καλημέρα. Για τις τρομοκρατικές επιθέσεις τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Είχαμε χθες την προειδοποίηση της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ήλβα Γιόχανσον, η οποία προειδοποίησε ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων εν ώψη Χριστουγέννων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό λόγω της πώλησης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στην κοινωνία. Όλες λοιπόν οι χώρες είναι σε επιφυλακή, η μία μετά την άλλη παίρνουν μέτρα, και από σήμερα η Δανία, ο στρατός μάλλον της Δανίας, βγαίνει στους δρόμους. Πρόκειται δυνάμεις του στρατού να συνδράμουν στην φύλαξη εβραϊκών συναγωγών, κέντρων και επιχειρήσεων Ισραηλινών συμφερόντων στην Κοπενχάγη. Στη Δανία, να σας πω ότι διαμένουν 6 με 8.000 Εβραίοι, και αυτό γίνεται γιατί, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Άμυνας, είναι μεγάλη, είναι σοβαρή η απειλή για τρομοκρατικές ενέργειες, και είναι ένα μέτρο το οποίο θα κρατήσει, όπως λέει η ανακοίνωση, για όσο χρειαστεί. Είχαμε το βράδυ του Σαββάτου το αιματηρό επεισόδιο στο Παρίσι, που ένας εξτρεμιστής σκότωσε έναν Γερμανό και τραυμάτισε άλλους δύο άνθρωπους, και βλέπουμε τα περιστατικά αντισημιτισμού να αυξάνονται, να είναι όλο και περισσότερα ανά τον κόσμο. Και να σας πω ότι σε επιφυλακή δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον επικεφαλής του FBI να λέει ότι μετά τις 7 Οκτωβρίου, όταν και έγινε, ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η τρομοκρατική απειλή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πρωτοφανή επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή για έναν παγκόσμιο συναγερμό εν ώψη Χριστουγέννων, που ξέρουμε πολύ καλά ότι σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες έχουν ανοίξει αγορές. Μόνο έχουν ανοίξει αγορές. Είναι προγραμματισμένες πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, τελετές με πολύ κόσμο που πρόκειται να συγκεντρωθεί σε πολλά σημεία. Και ο συναγερμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος. Ναι, είναι θύμησης από το παρελθόν αυτό. Να κυκλοφορεί κάποιος στην Ευρώπη, στις πλατείες, στις αγορές, και δίπλα και να υπάρχουν ένοπλοι. Ακριβώς. Να επιστρέφει αυτός ο τρόμος ότι μπορεί να συμβεί ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Και όταν το ακούμε και από επίσημα χείλη, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλος ο τρόμος που υπάρχει. Μας ευχαριστούμε πολύ, Λένα, να είσαι καλά. Πάρα πολύ.